Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι γνωστή η ρίση, μια καλή ιδέα μπορεί να σε κάνει εκατομμυριούχο. Βεβαίως αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά στην πράξη. Δεν φτάνει μόνο η ιδέα, θα πρέπει να εντοπίσεις τα κατάλληλα κανάλια, τα κατάλληλα άτομα, τις κατάλληλες διασυνδέσεις και να ακολουθήσεις μια διαδικασία. Είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Ονίκ Παλατζιάν, επιχειρηματίας, επινοητής ιδεών και διαχειριστής επιχειρηματικών κεφαλαίων, με τον οποίο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και θα μας προσφέρει βεβαίως τις πολύ καλές του συμβουλές. Καλησπέρα. Έρχεστε από Ελλάδα για το διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Είστε ένας από τους κριτές. Σωστά. Λοιπόν, τι έχετε καταλάβει, είναι ταλέντο, είναι σκληρή δουλειά και γνώσεις ή μήπως είναι τύχη στο να επινοήσει κάποιος μια καλή ιδέα? Είναι και τα τρία που αναφέρετε. Σίγουρα χρειάζεται σκληρή δουλειά, σίγουρα χρειάζεται κανείς να είναι μορφωμένος και να έχει ανοιχτά τα μάτια του, τα αυτιά του και τους ορίζοντές του. Είναι και θέμα τύχης, να είναι στη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος, με τους κατάλληλους ανθρώπους, να δράξει της ευκαιρίας, να εκμεταλλευτεί και να υλοποιήσει την ιδέα του και να την κάνει επιτυχημένη. Έχω λοιπόν μια πολύ καλή ιδέα ή μάλλον μερικές καλές ιδέες. Και έτσι πιστεύω τουλάχιστον ότι είναι καλές ιδέες μου. Τι μπορώ να κάνω? Το πρώτο βήμα είναι κανείς να τις καταγράψει και να αποφασίσει μόνος του ποιες από τις ιδέες του έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα υλοποίησης. Συζητώντας με ανθρώπους της αγοράς, με την οικογένειά του και με φίλους του και λαμβάνοντας τις ιδέες πραγματικών ανθρώπων για το αν θα χρησιμοποιούσαν το προϊόν ή την υπηρεσία που σκέφτεται να υλοποιήσει. Κατόπιν να καταγραφεί όλο αυτό σε ένα business plan, σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κανείς για να αντλήσει κεφάλαια και για να επιβεβαιώσει ότι όλα αυτά που έχει σκεφτεί όντως μπορούν να υλοποιηθούν. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να γράψουν επιχειρηματικό σχέδιο. Ένας γεωργός, για παράδειγμα, επινοεί μια νέα ιδέα στο πώς θα πρέπει να φυτεύει τα φυτά του ή πώς να τα ποτίζει. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Υπάρχουν άνθρωποι όπου μπορεί εκεί να πάνε από τα θήκη και να τους πει: παιδιά, αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Σίγουρα. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του. Μάλιστα. Εγώ έρχομαι από το χώρο των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων και σίγουρα δεν είμαι καλός τεχνικός, ούτε γεωργός, ούτε αστροναύτης. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπράττουμε μαζί με άλλους οι οποίοι έχουν συμπληρωματικές αρετές με αυτές τις δικές μας. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησα εγώ τη δική μου εταιρεία το 1999 στο Λονδίνο, συνέπραξα με άλλους τρεις, με τους οποίους είχα κοινό όραμα, αλλά συμπληρωματικές αρετές. Δηλαδή, άλλος έφερνε την ειδικότητα στο θέμα των οικονομικών, άλλο στο θέμα του marketing, άλλο στο θέμα τεχνολογίας και άλλο στο θέμα του business development. Αλλά το θέμα της ομάδας τότε είναι πολύ σημαντικό, έτσι? Σίγουρα, και οι επενδυτές επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ομάδες ανθρώπων, σε ομάδες που θεωρούν ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα υλοποίησης της εκάστοτε ιδέας τους και όχι τόσο στην ιδέα. Γιατί η ιδέα μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Με τη σωστή ομάδα. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αν έχουν το ταλέντο, μπορούν να κάθονται όλη μέρα να βγάζουν ιδέες? Στέλιος. Στέλιος. Είναι μία απάντηση. Δεν είναι τυχαίο πως αυτός ο άνθρωπος, και δεν είναι ο μόνος προφανώς, έχει δημιουργήσει 17 πετυχημένες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο εταιρείες. Μάλιστα. Και είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι serial entrepreneur. Με ένα concept. Ακριβώς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όμως έχουν τα δικά τους κέντρα ερευνών και προσλαμβάνουν ανθρώπους που τους βάζουν εκεί και κάθονται όλη μέρα και γεννούν ιδέες. Πολύ σωστά. Και γι' αυτό όταν κάποιος επιχειρηματίας έρχεται σε μένα και μου λέει «Έκανα πατέντα την ιδέα μου», είμαι πάρα πολύ σκεπτικός. Γιατί το λέω αυτό? Η πατέντα δεν είναι πανάκια. Το ότι κάνουμε κάτι, καταθέτουμε μια πατέντα, άρα σημαίνει αυτομάτως... Να εξηγήσουμε τι σημαίνει η πατέντα στα γρήγορα. Είναι όταν διασφαλίζεις ότι την ιδέα σου δεν θα σου την κλέψει κανένας. Προσπαθείς να κατοχυρώσεις την ιδέα σου με την πολιτεία. Ακριβώς. Είτε τοπικά, είτε ας πούμε μόνο στην Κύπρο, είτε πανευρωπαϊκά. Αναλόγως σε ποιον οργανισμό καταθέσει αυτή την πατέντα και υπάρχει και το αντίστοιχο κόστος. Ναι. Και από εκεί και πέρα η ιδέα σου, η επινόησή σου είναι public domain. Δηλαδή, μάλιστα, έχει βγει εκεί έξω. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί τότε
να την πιάσει και να την αλλάξει λίγο και να την κάνει δικιά του, να την κάνει κτήμα του. Άρα και οι πατέντες θέλουν πολύ προσοχή. Άρα δεν σημαίνει ότι επειδή έχω πατέντα σημαίνει είμαι διασφαλισμένος. Ούτε ότι είμαι εκατομμυριούχος. Είναι χειρότερα. Κάτι να την κρύψω στο ερμπαράκι μου την, συνταγή που έχω φτιάξει εκεί για την νέο προϊόν ή νέα υπηρεσία και να μην το ξέρει κανένας μέχρι ότου είμαι έτοιμος να την βγάλω έξω. Συνήθως αυτό που κάνουν είναι όταν καταθέτουν πατέντες, τις καταθέτουν σε εισαγωγικά με κόλπο. Δηλαδή, πατεντάρουν τη διαδικασία και όχι το προϊόν ή την υπηρεσία. Μάλιστα. Πολύ έξυπνο αυτό. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση των ιδεών? Συνήθως το πρώτο στάδιο είναι να απευθυνθούμε στους φίλους και την οικογένειά μας. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις έτσι ξεκινάνε παίρνοντας τα πρώτα τους χρήματα. Ίδιους πόρους, οικογένεια, φίλοι. Υπάρχει η εμπιστοσύνη, υπάρχει η ανάγκη για βοήθεια, άρα συνήθως αυτό. Η αλληλεγγύη. Πολύ σωστά. Ο δεύτερος τρόπος είναι να απευθυνθούμε σε εύπορους που είναι διατεθειμένοι να πάρουν το υψηλό ρίσκο του να επενδύσουν σε κάτι που είναι στα πολύ πρώιμα στάδια. Οι White Angels. Πολύ σωστά. Τους λέμε, Blue Angels ή White Angels. Αναλόγως. Πόσα λεφτά προσφέρουν, υπάρχουν το Black Label με το, white, με το Blue Label. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πεις το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά είναι εύποροι, διατεθειμένοι να πάρουν μεγάλο ρίσκο και πιθανώς μεγάλες απολαβές και μεγάλες υπεραξίες. Άρα λοιπόν είναι μια ρυψοκίνδυνη επένδυση. Σίγουρα. Για κάποιον ο οποίος θα επενδύσει σε αυτή την ιδέα, σε κάποια ιδέα, πρέπει να πιστέψει σε αυτή την ιδέα. Πολύ σωστά. Πρέπει να πιστέψει και γι' αυτό προανέφερε ότι πρέπει να έχουμε το elevator pitch. Δηλαδή θα πρέπει σαν επιχειρηματίες να μπορούμε να εκφράσουμε την ιδέα μας σε 60 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο με έναν τρόπο που μπορεί να το καταλάβει, να το κατανοήσει και να το πιστέψει ο οποιοσδήποτε. Από τη μητέρα μας, τη γιαγιά μας, μέχρι τον επενδυτή που θα θέλει να επενδύσει. Γιατί δεν θα κάτσει κάποιος να σε ακούσει για μισή ώρα να του λες για την ιδέα σου. Σε 60 δευτερόλεπτα να μπορείς να εκφράσεις την ιδέα σου και γιατί πρέπει κάποιος να σε πιστέψει και να πιστέψει την ιδέα σου. Εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μέθοδο στην εταιρεία μας στο Λονδίνο και έτσι πείσαμε δικηγόρους, εταιρείες marketing, εταιρείες τεχνολογίας να μην πληρωθούν για τις υπηρεσίες που θα μας προσέφεραν για ένα χρονικό διάστημα. Άρα πίστεψαν στην ιδέα μας. Μάλιστα. Και με την ιδέα ότι θα πληρωθούν κατόπιν της δικής μας λήψης χρηματοδότησης. Οι χρηματοδότες συνήθως παίρνουν κάποιο μερίδιο, έτσι, στην εταιρεία. Άρα αν εγώ έχω κάποια καλή ιδέα και την έχω προχωρήσει, πώς ξέρω πόσο αξίζει η ιδέα μου, πώς ξέρω πόσο θα αξίζει μετά που θα βγει στην αγορά το προϊόν ή η υπηρεσία. Πολύ σωστά. Για να μπορέσω να πουλήσω στην κατάλληλη τιμή. Είναι μία πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που την δέχομαι πολύ συχνά. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή. Έχει σχέση με το πότε, με το πού, με το ποιος, δηλαδή με τις συνθήκες αγοράς. Mm-hmm. Όταν εμείς ιδρύσαμε την εταιρεία το 99, μέσα σε 6 μήνες κάποιος, μία ομάδα επενδυτών, της έδωσε την αξία των 16 εκατομμύριων ευρώ. Μάλιστα. Εν έτη 2009, μάλλον το ποσοστό και το ποσό θα ήταν πολύ μικρότερο. Λόγω της κρίσης. Ακριβώς. Άρα όλα έχουν σημασία και οι εξωτερικοί παράγοντες της αγοράς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι προτιμότερο κανείς να έχει ένα μικρότερο ποσοστό μιας μεγαλύτερης επιχείρησης, να μην φοβηθεί δηλαδή να βάλει επενδυτές που μπορούν να προσφέρουν αξία. Καλύτερα να έχω το 0,01% μάλιστα, του Facebook, μάλιστα, παρά το 100% της προσωπικής μου επιχείρησης που μπορεί να μην αξίζει σίγουρα τίποτα. Είναι θέμα ρίσκου. Τελευταία ερώτηση. Από όλες αυτές τις ιδέες που βλέπετε κάθε μέρα, εφόσον εσείς σχετίζεστε με αυτά τα πράγματα, αν θα αποτύχει κάποια ιδέα, είναι λόγω χρημάτων, είναι λόγω ομάδας, είναι λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι σωστές διαδικασίες? Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να αποτύχει. Και πόσο τοις 100 πετυχαίνουν? Το 10% των εταιριών που θα ιδρυθούν θα επιβιώσουν μετά από 2 χρόνια. Είναι μια άσχημη στατιστική και εξού και το υψηλό ρίσκο. Είναι όλοι οι παράγοντες που προαναφέρατε, αλλά είναι πραγματικότητα. Σε αυτή την κατάσταση ζούμε και πρέπει να αντεπεξερχόμαστε. Πολλές ιδέες, λίγες οι καλές, πολλής όχλος, λίγοι εκλεκτοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.